Τάσω το καλλιτεχνικό εκτόπισμα του κυρίου Βορύδη, ούτε την σκηνοθετική του επιμέλεια. Έχω να πω πάντως ως παραδοχή ότι τα λέει τσεκουράτα. Και είναι μια εξέλιξη αυτή, γιατί στο παρελθόν τα έπρατε κιόλας. Λοιπόν, το 2015 συνέβη κάτι εξαιρετικό και ιδιαίτερα διαλυτικό για το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Κέρδισαν οι ελαττωματικές ιδέες του ΣΥΡΙΖΑ, προς μεγάλη σας απογοήτευση. Και αυτό έσπασε ένα σερί 41 χρόνων, όπου εναλλασσόσασταν με η Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ. Το Σεπτέμβριο του 2015 ακολούθησε κάτι χειρότερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές θέτοντας την Συμφωνία του Αυγούστου στην κρίση των Ελλήνων πολιτών και ξανακέρδισε τις εκλογές. Προς μεγάλη σας ξανά απογοήτευση, αυτό δεν αποτέλεσε την παρένθεση που επιδιώκατε και μέσα και έξω στη χώρα, και έξω από τη χώρα. Την επιθυμία σας αυτή, μάλιστα, την πολεμήσετε, την προσπαθήσετε να την υλοποιήσετε με κάθε τρόπο. Και σωστό και λάθος. Αυτό έφερε στα 4 χρόνια αυτά που περάσανε συγκεκριμένα πράγματα στη χώρα και υλοποιήθηκαν πολλά από αυτά που είχαμε προειπεί πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Αυτό όμως που κυρίως σταμάτησε ήταν η κατηφόρα, το σπιράλ καταστροφής που είχε ακολουθεί τα προηγούμενα χρόνια των μνημονίων. Είναι δεδομένο ότι έχοντας κάνει ένα συμβιβασμό τον Αύγουστο του 2015, θα κινούμασταν για 3 χρόνια, όσο ήταν το μνημόνιο αυτό, θα κινούμασταν αυτά τα 3 χρόνια στο μέτρο της υλοποίησής του, στο πλαίσιο της υλοποίησης αυτής. Παρόλα πάλι τα καταστροφολογικά σενάρια, δεν πέσαμε έξω. Ούτε η κυβέρνηση έπεσε, ούτε αυτό το πρόγραμμα έμεινε ανεκπλήρωτο. Υλοποιήθηκε και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, που κινηθήκαμε, έχουμε το δικαίωμα τώρα από τον Αύγουστο του περασμένου χρόνου και πλέον και μέχρι τον Οκτώβριο που θα γίνουν εκλογές, να υλοποιήσουμε και ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία και την ελληνική εξωτερική πολιτική και πολλά άλλα ζητήματα. Είναι αυτή η προσπάθειά μας να μετασχηματίσουμε την Ελλάδα κάνοντας μικρά βήματα αλλαγών. Να θυμίσω μόνο ότι υπήρξαν μέσα στο 3 χρόνια του Μνημονίου και ζητήματα που παλέψαμε και διαπραγματεύτηκε το οικονομικό επιτελείο με τους θεσμούς και επιτεύχθησαν όλα αυτά. Η κατάργηση του πεντάευρου, η υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων που τους οδηγήσατε στο πλήρες αδιέξοδο, οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν με τα ΤΟΜΗ, η αλλαγή του κλεισθένη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η προσπάθειά μας να κάνουμε ένα δημόσιο και αποδοτικό και δημοκρατικό και να λείπει κάθε σκιά μέσου ή οποιοδήποτε άλλου λαδώματος γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Η απόδοση στα λαϊκά στρώματα του κοινωνικού μερίσματος, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, η μη περικοπή των συντάξεων μετά από μια σκληρή διαπραγμάτευση, η ηθαγένεια που κατά τον κύριο Βορύδη είναι ατυχή σε επιλογή, η ηθαγένεια σε παιδιά δεύτερης γενιάς μεταναστών, το σύμφωνο συμβίωσης, η ταυτότητα φύλου. Λέμε λοιπόν ότι κάναμε πράγματα που έχουν αριστερό πρόσημο. Λέμε ότι κάναμε πράγματα που μπορούσαμε να τα κάνουμε και εκτός μνημονίου, αλλά τα κάναμε μέσα στο σκληρό πλαίσιο του μνημονίου. Τι έπεται? Η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, η αύξηση του μισθού. Αλήθεια, για αυτά τα πράγματα δεν θα έρθετε να ψηφίσετε? Θα κάνετε πάλι την καρδιά σας πέτρα και θα τα υποστηρίξετε? Η μη περικοπή του αφορολόγητου για μισθωτούς και συνταξιούχους, η νέα ρύθμιση σε ασφαλιστικά ταμεία, η επιδότηση ενοικίου, στεγαστικού δανείου, το νέο πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν θέλω να πω πολλά, αλλά έχουν υποθεί πολλές φορές το τελευταίο και χθες και σήμερα, τις τελευταίες ώρες. Όμως ήταν ζητήματα ταυτοτικά, τα οποία επιλέξαμε να τα υλοποιήσουμε και τα υλοποιήσαμε. Όπως ζήτημα ταυτοτικό είναι και η Συμφωνία των Πρεσπών, για να φτάσω και σε αυτό το περιβόητο ζήτημα. Πριν φτάσω όμως αυτό, να πω κάτι για τους βουλευτές. Έγινε μεγάλη κουβέντα για γυρολόγους. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει στις τάξεις της έναν βουλευτή που ξεκίνησε από τη Νέα Δημοκρατία, πήγε στο κόμμα της Ντόρας Μπακογιάννη, μεταπήδησε στη Δημοκρατική Αριστερά, πήγε στο ποτάμι και κατέληξε σε εσάς. Τον βλέπετε αυτόν στα μάτια και του λέτε ότι είναι πολιτικός γυρολόγος? Η Νέα Δημοκρατία έχει βουλευτή στις τάξεις της που ήταν στο ΠΑΣΟΚ, συγγνώμη δεν θέλω να δείξω εσάς, ήταν στο ΠΑΣΟΚ, πήγε στη Δημάρ και κατέληξε στη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολιτικός γυρολόγος και αυτός? Ο ίδιος ο κύριος Θοδωράκης έκρινε με βαριές κατηγορίες τον κύριο Μπαριώτα όταν προσχώρησε στη Δημοκρατική Συμπαράταξη και μετά από λίγο διάστημα διεκδίκησε την ηγεσία αυτού του κινήματος.
είναι πολιτικός γυρολόγος. Η επιλογή των ανθρώπων να κάνουν επιλογές ή όχι, η επιλογή των ανθρώπων να κάνουν επιλογές μέσα στο κοινοβούλιο που δεν τους αρέσουν ή τους αρέσουν, θα τις κρίνουμε σήμερα και θα ξεχάσουμε ότι έχει συμβεί στο παρελθόν? Πόσους βουλευτές έχει η Δημοκρατική Συμπαράταξη από άλλα κόμματα? Πόσους βουλευτές έχει η Νέα Δημοκρατία από άλλα κόμματα? Αυτοί συναλλάχθηκαν με έναν τρόπο? Έχουν πάρει κάποια ωφέλη? Για να τελειώσω με τους δύο ανθρώπους που κατεξοχήν βρίζουν τους ανθρώπους που κάνουν διαφορετικές επιλογές από τα κόμματά τους. Θυμόμαστε που ήταν ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Γεωργιάδης πριν καταλήξουν στη Νέα Δημοκρατία. Όταν ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε να δείτε γιατρό σε μένα που λέτε ότι θα φύγω από το λαός, και μετά από μια εβδομάδα πήγε στη Νέα Δημοκρατία και έγινε υπουργός, πήρε κάποια ανταλλάγματα και το έκανε αυτό. Να κρατήσουμε λοιπόν χαμηλά λίγο την κριτική στους ανθρώπους που κάνουν διαφορετικές επιλογές από τα κόμματά τους, χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνώ πάντοτε σε αυτή την επιλογή. Και φτάνω στο μακεδονικό. Από χθες στην πόλη, όπως και πολλοί άλλοι βουλευτές, έχει κολληθεί αυτή η αφίσα, στην οποία, αλήθεια τώρα, με αυτή την αφίσα θα τρομάξουμε? Θα μας εκβιάσετε με αυτή την αφίσα και δεν θα ψηφίσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών? Ακούστε λοιπόν καλά, δεν διέκοψα κανέναν, θα μ' ακούσετε. Ακούστε λοιπόν καλά. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ στην αίθουσα. Λίγο ησυχία, κύριε Μπάρκα. Προχωρούμε. Αυτή η φωτογραφία λοιπόν κολλήθηκε χθες στην πόλη και μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο Facebook την έχουν αναρτημένη και κάτω από αυτήν υπάρχουν σχόλια. Θα βρεθούμε σήμερα την Τετάρτη στις 6 ώρα στην πλατεία της Δράμας και θα πάμε στο σπίτι του να το κάνουμε κόλαση. Αυτό έχετε κάνει. Να σας πω λοιπόν τώρα, για να το ακούσετε μια και έξω, να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Οι παππούδες μου και οι γιαγιάδες μου ήρθαν από τον Πόντο. Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς. Είμαι πολύ περήφανος που το Σεπτέμβριο του 1941 οι σύντροφοι από το ΚΚΕ κάναν την πρώτη αντιστασιακή πράξη στην Ελλάδα. Είμαι πολύ περήφανος που το ΕΑΜ έσωσε τον κόσμο από την πείνα. Είμαι πολύ περήφανος που ο Ελλάς έριξε τη γέφυρα του Γοργοποτάμου και δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στο ναζιστικό στρατό. Είμαι πολύ περήφανος που θα ψηφίσω τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τέλος. Κύριε Κυριατζή, δεν έχετε το λόγο. Δεν αναφέρθηκε κανένα προσωπικό ζήτημα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Να εξηγήσετε τι? Όχι. Δεν έχετε το λόγο. Κύριε Σκανδαλίδη, ελάτε σας παρακαλώ. Δεν έχετε το λόγο. Δεν θα εξηγήσετε τίποτα. Σας παρακαλώ, καθίστε. Κύριε Σκανδαλίδη, όταν έρθει η ώρα θα μιλήσετε. Σας παρακαλώ. Ελάτε, κύριε Σκανδαλίδη, δεν έχετε το λόγο. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας το δώσω. Όχι, μην εξηγήσετε τίποτα. Δεν θα εξηγήσετε τίποτα. Όταν έρθει η ώρα να υπάρξει βουλευτής από την παράταξή σας, θα μιλήσετε. Ελάτε, κύριε Σκανδαλίδη, σας παρακαλώ. Αρχίστε, κύριε Σκανδαλίδη, σας παρακαλώ. Ησυχία.